Γυμνάσιο Λύκειο στην αίθουσα εκδηλώσεων και μαζί μας είναι η Αγγελική Μύθη, υπεύθυνη του σχολείου διαβίου μάθησης και η Ευαγγελία Παπα-Νικολάου, υπεύθυνη του ΣΔΕ, του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα διαβίου μάθησης σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν ένα σε κάθε δήμο. Αντίστοιχα και η Σκιάθος έχει το δικό της. Αυτό που κάνουμε είναι να οργανώνουμε μαθήματα σεμιναριακού τύπου που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων που έχει κανένας ή το επίπεδο εκπαίδευσης και ανεξάρτητα από την εθνικότητα επίσης, απευθύνονται πραγματικά σε όλους. Τα θέματα τους είναι ό,τι ενδιαφέρει τυχόν τους ενήλικες σε σχέση είτε με την επαγγελματική τους ζωή, είτε με την καθημερινότητά τους, είτε με τον ελεύθερο χρόνο τους. Ποια είναι αυτά τα μαθήματα που κάνουν στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης? Πέρσι, μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών, κάναμε 6 προγράμματα, τα οποία κυρίως αφορούσαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την διακόσμηση και τα ισπανικά. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά μαθήματα ξένων γλωσσών που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο για τον τουρισμό. Θα γίνει όμως προσπάθεια φέτος, που ξεκινάει η καινούργια εκπαιδευτική χρονιά, να υλοποιήσουμε ακόμα περισσότερα προγράμματα. Ευαγγελία, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και θέλω να μου πεις, αφορά τους ενήλικες, θέλω να μου πεις ποιες ηλικίες είναι αυτές που μπορούν να έρθουν και ποιοι έρχονται σε αυτό το σχολείο. Καταρχήν, το σχολείο ονομάζεται Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου. Είναι παράρτημα στη Σκιάθο. Πολύ ωραία. Αφορά, είναι και αυτός φορέας του Σχολείου Διαβίου Μάθησης, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, και αφορά φυσικά τους ενήλικες, άνω των 18 χρονών. Η βασική τους προϋπόθεση είναι να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Πρέπει να έχουν το απολυτήριο δημοτικού και να θέλουν να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι διαιτές, χωρίς εξετάσεις. Είναι ευέλικτο το πρόγραμμα, είναι απογευματινές ώρες. Και φυσικά το υλικό προσαρμόζεται ανάλογα και με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Κάτι που δεν συμβαίνει στα πρωινά σχολεία. Άρα, να πούμε λοιπόν και στον κόσμο ότι μπορεί οποιοδήποτε να λάβει μέρος, είτε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Παράρτημα του Βόλου, είτε στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Θέλω να μου πείτε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει από τους ντόπιους εδώ ανθρώπους. Έρχονται να συνεχίσουν το σχολείο? Καταρχήν, το σχολείο αυτό είναι 8ος χρόνος. Είναι το μοναδικό σχολείο στις Ποράδες. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να έρθουν και περισσότεροι. Απλώς υπάρχει αυτός ο φόβος ξανά στο σχολείο μετά από τόσα χρόνια. Έχω αφήσει κάποια πράγματα πίσω, δεν τα θυμάμαι καλά. Και στην αρχή είναι διστακτική. Είναι μέχρι να κάνουν το πρώτο βήμα. Μετά πιστεύω ότι ακολουθούν μια χαρά. Αγγελική, στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης έρχεται ο κόσμος? Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία και όταν και ανέλαβα εγώ αργότερα, είχαμε περίπου 300 αιτήσεις να διεκπεραιώσουμε από τον κόσμο που περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία να ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Και μέχρι και σήμερα, με το που βγαίνει κάποια ανακοίνωση, όλοι ενδιαφέρονται να έρθουν να δηλώσουν. Υπάρχει μία άποψη εδώ στο νησί και γενικότερα στις μικρές κοινωνίες ότι ντρεπόμαστε λίγο να πούμε ότι δεν έχουμε απολυτήριο λυκείου. Θέλω να μου πείτε πώς εσείς θα διώξετε το φόβο από αυτούς τους ανθρώπους στο να δηλώνουν ότι εντάξει, δεν έχω, σταμάτησα, αλλά έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω. Καταρχήν, όσον αφορά τα σεμινάρια, οι πιο πολλοί έχουν πολύ θάρρος και έρχονται με μεγάλη όρεξη να το δηλώσουν. Γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο που θα τελειώσει γρήγορα. Νομίζω μεγαλύτερη δυσκολία έχουμε όσον αφορά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, γιατί προϋποθέτει ότι κάποιος πρέπει να έχει μεγάλη δέσμευση και να ενημερώσει τον περίγυρό του ότι θα είναι δεσμευμένος εκεί για τα 2 επόμενα χρόνια. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιοι για λόγους είτε οικονομικούς είτε ας πούμε θέσεις της γυναίκας στο παλιότερο καιρό διέκοψαν το σχολείο, άρα είναι δέσμοι εκείνων των παλιών αντιλήψεων που και στην πρώτη θέση τους διέκοψαν από το σχολείο.
Αν το ξεπεράσουν αυτό, το οποίο γίνεται με την πρώτη στιγμή που θα βρεθούν στο σχολείο, συνεχίζουν με πολύ μεγάλη όρεξη και όχι μόνο αυτό, αλλά φέρνουν και συγγενείς τους, γνωστούς τους, έρχονται ζευγάρια, έρχονται εξαδέρφες, αδερφές που παρακολουθούν το σχολείο γιατί ο ένας φέρνει τον άλλον μετά από την ευχάριστη εμπειρία που είχε. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι τα μαθήματα γίνονται πού? Στην αίθουσα του σχολείου του γυμνασίου, απογευματινές ώρες, 4 με 8. Και σήμερα εδώ βρισκόμαστε σε μία εκδήλωση όπου... Στην ουσία εγώ θα κάνω μια ενημέρωση για το σχολείο αυτό σε πιθανά ενδιαφερόμενους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους. Ελπίζω να καταφέρω έτσι να τους πείσω. Ελπίζουμε και εμείς γιατί η μόρφωση αφορά όλους και μας πάει μπροστά, έτσι δεν είναι? Και εσείς εδώ θα δώσετε? Εμείς, αφού κάναμε, είπαμε, τα 6 προγράμματα πέρσι, φέτος θα δώσουμε τα αποδεικτικά της βεβαιώσης παρακολούθησης σε αυτούς οι οποίοι ολοκληρώσανε τα προγράμματα. Έτσι έχουν και μια επιβράβευση ηθική για αυτό το οποίο έκαναν. Και βλέπουν και οι επόμενοι ότι πράγματι αυτός ο κόπος που τυχόν θα έχουν για τα μαθήματα θα επιβραβευτεί πάλι με μια αντίστοιχη εκδήλωση. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι στις δραστηριότητές σας και σε ό,τι πιο σημαντικό κάνετε και για εδώ, για αυτόν τον τόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας εδώ στη Σκιάθο και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που θα δούμε σήμερα εδώ. Και ευχαριστούμε πολύ και τον σταθμό σας που είσαστε κοντά μας και στα θέματα της παιδείας του Δήμου, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ σας έχω παρακολουθήσει και σε άλλα, και στα θέματα αθλητισμού που συμμετέχουμε και στα από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ τώρα έχω αναλάβει εδώ και ένα μήνα περίπου την Επιτροπή Παιδείας. Σαν Δήμος θα είμαστε κοντά σε οτιδήποτε χρειαστούν τα προγράμματα αυτά και τα κέντρα διαδικτύου μάθησης, το οποίο σήμερα θα δώσει τα πτυχία στους περσινούς μαθητές, αλλά και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Θέλουμε, έλειπαν επί χρόνια αρκετά αυτά τα τμήματα και είναι καλό που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει με τέτοια προσπάθεια. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δύο κορίτσια κοντά μας, τα οποία πραγματικά δεν κάνουν μόνο τη δουλειά τους και να φύγουν, αλλά πασχίζουν το πρωί ως το βράδυ για να τα αναπτύξουν αυτά τα τμήματα. Και αυτό που θα ήθελα και εγώ να παρακαλέσω τον κόσμο είναι να έχει συμμετοχή, να έρθει να τα δει, γιατί πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα τους βοηθήσει, οποιοδήποτε, ακόμα και στη δουλειά τους θα τους βοηθήσει, αλλά γενικότερα θα είναι πολύ καλά. Και εγώ θέλω να παρακολουθήσω τώρα για να δώσω ποιο τμήμα θα γραφτώ, γιατί έχει τμήματα για όλους. Έτσι. Ο Δήμος και με εντολή του Δημάρχου να σας πω, έτσι, είναι ότι πρέπει να τα έχουμε από κοντά αυτά, θα κάνουμε το παν, ό,τι είναι, παρότι οι καιροί είναι δύσκολοι, τα προβλήματα είναι πολλά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βοηθήσουμε, ώστε να έχουν μια συνέχεια και να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Παρακαλώ πολύ τον κόσμο, όποιος για το τμήμα δεύτερης ευκαιρίας, θέλω να πω συγκεκριμένα, ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν έχει απολυτήριο γυμνασίου. Και αυτό που έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των κοριτσιών είναι ότι υπάρχει ένας φόβος, μια ντροπή, δεν ξέρω πώς να το πω, το να έρθουν αυτά τα τμήματα. Έτσι. Ντροπή είναι να μην έρθουν. Mm-hmm. Θέλω να έρθουν όλοι, να τα παρακολουθήσουν αυτά τα τμήματα και θα ανέβει το επίπεδό μας σαν νησί έτσι, αλλά και ο καθένας προσωπικά θα έχει να επωφεληθεί από αυτό. Έτσι. Τα κορίτσια κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά. Να ρωτήσω κάτι. Άκουσα και από τα κορίτσια πριν που μας κάνανε μια δήλωση ότι εδώ στη Σκιάθο είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα διαβίου μάθησης και επίσης σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με αρκετές συμμετοχές. Θα υπάρχει εξέλιξη σε αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε αυτό που παίρνει το πολιτήριο γυμνασίου. Παρακάτω έχουμε μια εξέλιξη, μια πρόταση και από το Δήμο να στηρίξει και για το πολιτήριο Λυκείου. Ναι, αυτό έχει γίνει μια κουβέντα και είναι στις προθέσεις μας να γίνει και κάτι τέτοιο. Εάν υπάρχει απήχηση, το οποίο θα το δούμε και φέτος, ασφαλώς και δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Είναι βέβαιο ότι όχι στα πόσα χρόνια, να μην πω
του χρόνου ότι θα έχουμε και τμήμα Λυκείου. Αρκεί να υπάρχει συμμετοχή. Και παρακαλώ ξανά δηλαδή όλο τον κόσμο να έρθουν να τα παρακολουθήσουν. Θα δουν ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα περάσουν και έναν όμορφο χειμώνα με ωραία απασχόληση. Και όσο εσείς ενισχύετε εδώ, ενισχύει και ο Δήμος και τους ανθρώπους τους βοηθάτε να εξελιχθούν στο νησί. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Τα προγράμματα αυτά υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα αναπτύξουμε, να τα βελτιώσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε. Γιατί πραγματικά, να επαναλάβω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν απίστευτο ζήλο. Εγώ έχω εκπλαγεί με το πόσο πολύ δουλεύουν αυτά τα δύο κορίτσια και τους εύχομαι κάθε επιτυχία να έχουν στο έργο τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.